Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 10 του μηνός Δεκεμβρίου και είμαστε μαζί για απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία. Έχουμε alert από την πολιτική προστασία, μάλλον θα εξελιχθούν περίπου σε 2 ώρες δύσκολα και έντονα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την περιοχή του Ιωνίου. Υπάρχει μια ετοιμότητα και υπάρχει ταυτόχρονα και μια ανησυχία. Είχαμε σήμερα μια δεύτερη σύσκεψη από έναν θεσμικό παράγοντα της τοπικής μας κοινωνίας, το Δήμο Κερκυραίων και Διαποντίων. Η κυρία Μερόπη Ιδρέου συγκάλεσε το όργανο της πολιτικής προστασίας. Πάμε να ξεκινήσουμε την προσέγγιση της ειδησιογραφίας από αυτό. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, από τη νύχτα σήμερα, Παρασκευή 10-12, προς Σάββατο 11-12 και έως την Κυριακή 12-12, αναμένεται να χτυπήσει νέο κύμα κακοκαιρίας, η πρώτη φάση του οποίου ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης. Τα κυρία χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι τα πολύ έντονα κατά τόπους φαινόμενα, η θελώδης νότιοι άνεμοι και ο υψηλός σχηματισμός στα πελάγη. Συγκεκριμένα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τη νύχτα της Παρασκευής 10-12 προς Σάββατο 11-12 στα δυτικά, οι οποίες έως το μεσημέρι του Σαββάτου 11-12 θα επεκταθούν στο σύνολο των Υπηρετικών, το Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Παράλληλα, τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ήταν το αντικείμενο της συνεδρίασης του συντονιστικού τοπικού οργάνου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, την οποία συγκάλεσε σήμερα η Δήμαρχος Μερόπη Ιδρέου, καθώς τα επόμενα 2-24 ώρα αναμένονται στο νησί μας ακραία καιρικά φαινόμενα, θυελλώδης άνεμοι και έντονη βροχόπτωση. Μάλιστα, η πολιτική προστασία του Δήμου συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη διαδικτυακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, συμμετείχαν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, αιρετικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της ΔΔΕ, της δασικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας κοινωνικής προστασίας καθώς και της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων. Η συνεδρίαση είχε ως αντικείμενο την εγρήγορση, τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την προβλεπόμενη κακοκαιρία και επισημάνθηκε ότι όλοι οι συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε 24-ωρη ετοιμότητα. Κυρίες και κύριοι, όπως σας έχουμε ήδη αναφέρει από την ενημερωτική εκπομπή που προηγήθηκε, τόσο τα κλιμάκια της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, της πολιτικής προστασίας, όσο και του Δήμου Κερκυραίων και Διαποντίων βρίσκονται σε μια κινητικότητα και σε μια ετοιμότητα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Κώστα Ζορμπά, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, να δούμε με τον Κώστα Ζορμπά αυτή την προετοιμασία. Ο ίδιος μετεωρολόγος αντιλαμβάνεται και τα μετεωρολογικά στοιχεία, τα οποία φτάνουν συνεχώς και επομένως έχει αντίληψη επί της ουσίας σε όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα τα οποία περιμένουν να εξελιχθούν τις επόμενες ώρες. Καλησπέρα σας, κύριε Ζορμπά. Καλησπέρα, Κώστα. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να σε ακούσουμε. Πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε πολύ πάθοι μετά τον μπάλο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ναι, όντως από το μεσημέρι και μετά έτσι, η πολιτική προστασία αναβάθμισε τα καιρικά φαινόμενα σε επικίνδυνα από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 11 αύριο το πρωί. Δείχνει έτσι προς τα ξημερώματα, δηλαδή αργά το βράδυ και προς τα ξημερώματα, ότι θα υπάρχουν κατά τόπους έτσι έντονα, αρκετά έντονα καιρικά φαινόμενα και ως προς το κομμάτι της βροχής, στο θέμα της βροχόπτωσης δηλαδή, αλλά και ως προς τον άνεμο. Εμείς δηλαδή, είμαστε προετοιμασμένοι, τώρα δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια, δεν έχει σταματήσει τους άλλους να βρέχει από τις 20 του Νοέμβρη έως και σήμερα που μιλάμε, βρέχει συνεχώς. Έγινε, όπως ξέρετε, χτες μια συνάντηση με τον περιφερειακό διοικητή της πυροσβεστικής, τον κύριο Ρουμελιώτη, με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μιλιώτη, και με τον συντονιστή της πολιτικής προστασίας, τον κύριο Σουρβίνο. Ήδη ο κύριος Σουρβίνος βρίσκεται στο συντονιστικό της πυροσβεστικής. Είμαστε στα τμπάι, έχω επικοινωνήσει με τους δημάρχους και βορρά-νότου Μέσης Κέρκυρας και με τους Παξούς. Είμαστε stand-by, οι εργολάβοι που χειρίζονται τα μηχανήματα είναι σε αυξημένη ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή, όπου τους ζητηθεί από την πυροσβεστική θα είναι εκεί. Όπως ξέρετε, έχουν γίνει αρκετοί καθαρισμοί, έχει καθαριστεί το μεγαλύτερο μέρος. Έχει προχωρήσει αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ζορμπά. Έχει προχωρήσει ένα μέρος των παρεμβάσεων που σχεδιάσατε, διαπιστώσατε ως αναγκαιότητες μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του μπάλου, ώστε κάποια πράγματα
εάν μπορούμε να τα προλάβουμε και να τα διασώσουμε ή να δώσουμε λειτουργικότητα στη ροή του νερού, των όποιων όγκων νερού έχουμε, και ας ελπίσουμε δεν θα έχουμε τόσο υψηλή ένταση τουλάχιστον βροχή όπως είχαμε σε εκείνα τα πλημμυρικά φαινόμενα, ότι θα το διαχειριστούμε χωρίς ανησυχία, διότι υπάρχει, έχω πληροφορίες ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία σε κατοίκους περιοχών που δεν είδαν να μπαίνουν μηχανήματα να καθαρίσουν. Παραδείγματος χάρη, ποτάμι του ποταμού, εκεί που στενεύει από το Τρίκλινο μέχρι το σημείο του δημόσιου δρόμου που φαίνεται στην Αλεπού. Εκεί τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο πιεστικά και δύσκολα. Θα σας πω, και όμως έχουν καθαριστεί, δηλαδή όχι μόνο έχουν καθαριστεί, αλλά σε κάποια σημεία έχουν ξανακαθαριστεί μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις. Μάλιστα. Και μάλιστα εχθές που μιλούσαμε με τον περιφερειακό διοικητή, μου είπε ότι έως και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή εχθές το μεσημέρι, δεν έχουμε πληθεί ούτε για μία απάντηση. Αυτό σημαίνει ότι οι έως τώρα κινήσεις που έχουμε κάνει έχουν πιάσει τόπο. Μάλιστα. Αυτό δείχνει δηλαδή η εμπειρία. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ το ξαναλέω, έτσι, με το καιρό και με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Όμως αυτό που έπρεπε να γίνει, δηλαδή εμείς καθαρίσαμε, έχουμε καθαρίσει σχεδόν το 80-85% των ρεμάτων μέχρι τώρα που μιλάμε, ρέματα που δεν είχαν καθαριστεί και ρέματα που δεν δημιούργησαν και πρόβλημα με τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, όμως έπρεπε να καθαριστούν, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε που θα είναι ο κύριος όγκος του νερού, όπως με τον Πάλο ήταν στη Μέση Κέρκυρα και στη Νότια, μέχρι τη Μεσογή μπορεί το να είναι κάπου αλλού. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Δεν σταματάμε, δεν εφησυχάζουμε. Το ότι καθαρίζουμε τίποτα, συνεχίζουμε και προσπαθούμε να τα έχουμε καθαρά, δηλαδή ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, stand by. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι περιορίζουμε τις τα γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, περιορίζουμε τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες, δεν μετακινούμαστε για ψιλουπίδημα όπως λέμε. Κώστα, εσύ διαβάζεις τα δελτία και τα στοιχεία της μετεωρολογίας καλύτερα από τον καθένα. Και η πολιτική σου εμπειρία, η γνώση σου, η άποψή σου. Είναι κάτι που σε ανησυχεί με βάση αυτά τα οποία έρχονται οι χάρτες που διαβάζεις, τα στοιχεία, έχεις μια ανησυχία? Ή απλά για να υπάρχει, ξέρεις, η τυπικότητα ότι εμείς ειδοποιήσαμε, διότι και άλλες φορές έχουμε δεχτεί alert από την πολιτική προστασία και τα φαινόμενα τα οποία εξελίχθηκαν θα έλεγα ότι ήταν μακράν του επικινδύνου. Αυτή τη φορά τι έχουμε? Θα σου πω, δείχνει έτσι προς τα ξημερώματα, δείχνει έτσι μια ένταση στη βροχόπτωση, κυρίως στο νότιο κομμάτι και στο βόρειο κομμάτι. Για μικρό χρονικό διάστημα όμως, δηλαδή δεν είναι κάτι, όπως δείχνουν, σου λέω, από αυτά που βλέπω εγώ, δεν είναι κάτι που θα έχει διάρκεια μεγάλη. Από τους μετεωρολογικούς χάρτες δηλαδή. Ακριβώς. Δείχνει όμως μια αυξημένη ένταση για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, για την οποία καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος, ούτως ή άλλως είμαστε έτοιμοι. Στη Βόρεια Γέρκυρα έχουν γίνει καθαρισμοί εκεί? Βεβαίως. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα είναι για καλό αυτό το alert και θα χαμογελάμε μετά τη λήξη αυτών των φαινομένων. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε προβλήματα που είχαμε σήμερα με καιρικά φαινόμενα που δεν είχαν ένταση. Πρώτα απ' όλα το σημαντικότερο. Είχαμε διακοπή της ελαιοδότησης και μάλιστα πολύωρη σε πολλές περιοχές του Δήμου Κερκυραίων, της πόλης της Κέρκυρας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Εκτός λειτουργίας βρέθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ο υποσταθμός υψηλής τάσης της Κέρκυρας, με αποτέλεσμα η μισή πόλη και πολλές περιαστικές περιοχές να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση για πολλή ώρα. Αρκετές περιοχές της Κέρκυρας λόγω της χθεσινοβραδινής κακοκαιρίας έχουν μείνει χωρίς ρεύμα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τα συνεργεία του ΔΔΕ δίνουν υπεράνθρωπο αγώνα προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες που έχουν προκληθεί στο δίκτυο. Χωρίς ρεύμα βρίσκονταν τμήματα περιοχών όπως Γαρίτσα, Τένις, Ανάληψη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Τρία Γεφύρια, ΕΡΤ, Κοινοπιάστες, Πέραμα, Χρυσίδα, Βριώνη, αλλά και στη Βόρεια Κέρκυρα. Η βλάβη σημειώθηκε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει από χθες το βράδυ την Κέρκυρα. Συνεργεία της ΔΔΕ εργάστηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της βλάβης και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης, η οποία ξεκίνησε να αποκαθίσταται σταδιακά από τις 1.30 το μεσημέρι. Μικροπροβλήματα προκάλεσε μέχρι στιγμής η κακοκαιρία που πλήττει από χθες την Κέρκυρα. Μία κλίση για κοπή δέντρου στον ποταμό δέχθηκε σήμερα το πρωί η πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν 2 άτομα. Παράλληλα, κλίσεις για ανάλογα περιστατικά δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι το βράδυ.
Ειδικότερα, οι κλήσεις για κοπές δέντρων αφορούσαν στις περιοχές της ανάληψης και στην Κάτω Κορακιάνα, ενώ νωρίτερα το απόγευμα χρειάστηκε η επέμβασή της για ανάλογα περιστατικά στους Αγραφούς και στους Καστελάνους Μέσης. Τέλος, χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Μάρκου για άντληση υδάτων. Τα προβλήματα με την κακοκαιρία το τελευταίο διάστημα συνεχίζονται, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω των δυνατών ανέμων αυτά εντοπίζονται περισσότερο σε παραλιακά σημεία. Μία ακόμα παραλία που εξαφανίστηκε είναι στη Νότια Κέρκυρα στον Άγιο Γόρδιο Παλαιοχωρίου. Μάλιστα, χθες τα 10 μποφόρ έφτασαν οι ρηπές των ανέμων στους Παξούς, 9 μποφόρ στους Αβλιώτες, στο Δεμπλόνι και στη Λιμνοθάλασσα Κορισίων, 8 μποφόρ στην πόλη της Κέρκυρας. Οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα που έφτασε ακόμα και τα 103 χιλιόμετρα στον Άγιο Ίσαυρο Παξών. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε σε ένα θέμα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Οι ζυμώσεις εντείνονται και θα έλεγε κανείς ότι έχουν και πολλά επεισόδια καθημερινά και όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι μέλη γενέστε. Είναι οι ζυμώσεις στο κίνημα αλλαγής. Στην Κυριακή έχουμε επαναληπτική εκλογική διαδικασία, σε ολόκληρη την Ελλάδα προφανώς, για την εκλογή Προέδρου στο κίνημα αλλαγής. Γιώργος Παπανδρέου και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης που πρότευσε με μια πολύ μεγάλη ισχυρή διαφορά σε αυτό τον πρώτο γύρο των εκλογών αναμετριέται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Έχουμε και κάποια κυρίως ένταση και πρωτίστως μέσω κύκλων των δύο. Πάμε να δούμε περισσότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Απρόβλεπτες διαστάσεις με κλιμάκωση του πολιτικού σκηνικού λαμβάνουν τα τελευταία μέτρα της κούρσας προς τον δεύτερο εκλογικό γύρο για την ηγεσία του Κινάλ, με τον Γιώργο Παπανδρέου να καταγγέλει επί της ουσίας νοθεία του αποτελέσματος της πρώτης εκλογικής Κυριακής μέσω επιστολής του προς την αρμόδια κομματική επιτροπή. Όπως ανέφερε σε αυτήν ο πρώην Πρωθυπουργός, έπειτα από καταγγελίες και κατόπιν διασταύρωσης των επίσημων στοιχείων που αφορούν τους ηλεκτρονικά διαπιστευμένους της εκλογικής διαδικασίας και τα αποτελέσματα ανακάλπη, προέκυψε ότι σε 164 εκλογικά τμήματα από σύνολο 841, δηλαδή στο 20% των εκλογικών τμήματων, στις κάλπες βρέθηκαν περισσότερα ψηφοδέλτια από τους ανθρώπους που διαπιστεύθηκαν για να ψηφίσουν. Διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 2.700 ψηφοδέλτια, περισσότερα από το δειγματοληπτικό έλεγχο. Ο κ. Παπανδρέου ζήτησε από την ΕΔΕΚΑΠ τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών σε μια κίνηση που δημιουργεί ερωτήματα και δυναμητίζει το προεκλογικό κλίμα μόλις 2-24 ώρα πριν στηθούν ξανά οι κάλπες. Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ωστόσο, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, νέα ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο ίδιος δεν προέβησε οποιαδήποτε καταγγελία. Αντιθέτως, ζήτησε από την ΕΔΕΚΑΠ να διερευνηθούν καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο όργανο. Ουδής μίλησε για νοθεία, ουδής έθεσε θέμα για το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Ο κ. Παπανδρέου, όπως όφιλε, έπραξε το αυτονόητο για την παράταξη και το σεβασμό των κανόνων της εκλογικής διαδικασίας και με σκοπό τη διασφάλιση της διαδικασίας της ερχόμενης Κυριακής, σημειώνονταν ακόμη. Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε πως ουδής μίλησε για νοθεία ή αμφισβήτησε το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Ο κ. Παπανδρέου, όπως όφιλε, έπραξε το αυτονόητο για την παράταξη και το σεβασμό των κανόνων της εκλογικής διαδικασίας και με σκοπό τη διασφάλιση της διαδικασίας της ερχόμενης Κυριακής, σημειώνονταν ακόμη. Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε πως ουδής μίλησε για νοθεία ή αμφισβήτησε το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Από την πλευρά του, συνεργάτες του Νίκο Ανδρουλάκη ανέφεραν με νόημα. Προξενεί εντύπωση ότι ανακοινώθηκε σήμερα, δηλαδή την Πέμπτη, ότι υπάρχει θέμα με 164 εκλογικά τμήματα από τη στιγμή που η ΕΔΕΚΑΠ, της οποίας η πλειοψηφία με 8-5 πρόσκειται στον Γεώργιο Παπανδρέου, ενέκρινε ομόφωνα το τελικό αποτέλεσμα όπως αυτό κοινοποιήθηκε επίσημα από το κίνημα αλλαγής την Τρίτη. Προσέθεταν δε πως σε μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία 270.000 πολίτες εναποθέτουν τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους πάνω μας, απαιτείται ευθύνη από όλους. Τον παραπάνω είχε προηγηθεί νέα δρυμία επίθεση 4 σημείων από τον πρώην Πρωθυπουργό προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Παπανδρέου επανέφερε για πολλωστή φορά τα περί καινού ηγεσία στη Βουλή και πελατειακών πρακτικών κατά το παρελθόν, καταλόγησε στον αντίπαλό του υπεκφυγές ως προς τη θέση για αυτονομία του κινήματος, αλλά και ότι κρύβεται προς τη διεξαγωγή debate. Από την πλευρά των νικητής της πρώτης Κυριακής είχε απαντήσει στο χαρακτηρισμό άκαπνος που του είχε αποδοθεί από τον κύριο Παπανδρέου υπογραμμίζοντας. Αν άκαπνος είναι αυτός που δεν είναι 40 χρόνια βουλευτής ή 20 χρόνια υπουργός, τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου με άκαπνος εκείνης της εποχής έκανε ένα κίνημα κόμμα εξουσίας. Εξήγησε δε με την επιλογή του να κρατήσει μια διαφορετική στάση σε σχέση με το σκληρό ροκ του αντιπάλου του. Δεν πρόκειται να μπω σε κανέναν χαρακτηρισμό, ξέρω πολύ καλά τα λάθη των παλιών πρωταγωνιστών.
Κυρίες και κύριοι, έχουμε και μια δημοσκόπηση, η οποία είδε το φως δημοσιότητας πριν από λίγη ώρα. Είναι της εταιρείας Interview για το Polik.gr. Η Interview λέει ότι στο δεύτερο γύρο των εκλογών κερδίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης με ένα ποσοστό 56,6% έναντι 40% του Γιώργου Παπανδρέου και ένα μόλις 3,4% δεν έχει πάρει ακόμη την τελική του απόφαση. Καλησπέρα στον Γιάννη Παργινό, είναι μαζί μας για να κάνουμε ένα σχολιασμό αυτής της πολιτικής ειδησιογραφίας. Καλησπέρα Γιάννη μου. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά. Ξέρεις, εμείς ως Κυρκυραίοι ευχόμαστε από σήμερα για την κορύφωση της γιορτής. Χρόνια πολλά και σε σένα. Να είμαστε όλοι καλά. Ή ναι. Στην Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, εντείνονται οι ζυμώσεις, οι συζητήσεις. Το κέντρο του ενδιαφέροντος των πολιτικών ζυμώσεων, εδώ που τα λέμε, παράλληλα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας και με έναν ξανθό να διαφοροποιείται από τους άγριους του ΣΥΡΙΖΑ, να κρατάει επιφυλάξεις για τα όσα κατήγγειλε ο κύριος Γιαννάκος. Να πάμε στο Κινάλ όμως. Να πάμε στο Κινάλ και να μείνουμε στο Κινάλ. Εσύ, όπως και εγώ, είμαστε ιστοριολάγνοι. Ναι. Δηλαδή μελετάμε την ιστορία και πολλές φορές πειθόμεθα για αυτά που η ιστορία μας διδάσκει. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το σήμερα. Τι μας διδάσκει? Ότι οι εμφύλιες σειράξεις είναι πιο αιματηρές. Εννοείται. Από τις άλλες σειράξεις. Εννοείται. Και πολλές φορές καταλήγουν και εις απώλεια εδαφών. Και οι κερκεραϊκές είναι και βάρβαρες. Μπορεί να καταλήξουν και σε απώλεια ακόμη περισσότερων κομματικών εδαφών από εκείνα τα οποία έχουν μείνει στο κοινό. Σωστά. Εκείνα τα οποία ήθελα να πω και εσύ το υπονόησες είναι ότι άλλα είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Αυτό που λέγεται με αλφαγιότητα προβληματίζει όλο τον κόσμο για τις ΜΕΘ. Πόσες είναι VIP και πόσες είναι για τον απλό κόσμο. Η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις, εκείνο που βγαίνει τις τελευταίες ώρες από τον Bloomberg, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πιστεί από τους βόρειους της Ενωμένης Ευρώπης και δεν θα αγοράζει τα ελληνικά ομόλογα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορεί να δανείζεται με μικρά επιτόκια. Αυτό θα τα δούμε, αλλά λέω Γιάννη το εξής. Άρα η εγώ κοινωνία ψάχνει και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον κύριο Παπανδρέου μία αντιπαράθεση επιχειρημάτων επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Αντ' αυτών όλων τι έχουμε? Αψιμαχίες. Ωραία. Σύμφωνοι. Λέω όμως το εξής. Ότι η κοινωνία εναποθέτει ελπίδες στο κίνημα αλλαγής και φάνηκε στους 270.000 ανθρώπους που ψήφισαν. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι αν τελικά έχουμε να κάνουμε μια ηγεσία η οποία θα κατέβει στον πολιτικό και κοινωνικό στίβο με προτάσεις, ιδέες και απόψεις, αυτή η ηγεσία θα γεννήσει αμέσως τη διαδικασία της δημιουργικής άμυλας, εάν μπορούν φυσικά και θα κριθούν να ακολουθήσουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητέ, δηλαδή βλέπουμε δημοσκοπικά τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Γιάννη μου, μισό λεπτό. Ναι. Λέω, τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης μέρα με τη μέρα χάνει έδαφος. Και την ίδια ώρα που χάνει έδαφος ο Μητσοτάκης, δεν κερδίζει ο Τσίπρας. Ακριβώς. Όμως, αυτό δεν δείχνει μια κοινωνία να ψάχνει. Σύμφωνα. Και δεν πάει η αντιπολίτευση να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Το καβάλα στα άλογο όμως το έχουμε ζήσει και εσύ και εγώ. Ανατρέπεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ανατρέπεται. Όμως, για να ανατραπεί αυτή η ισορροπία στο υπάρχον πολιτικό παύλα κομματικό σκηνικό, ναι, θα εξαρτηθεί από τι? Από εσωγενείς εσωκομματικούς παράγοντες του κοινάλ. Ποιοι είναι αυτοί οι εσωκομματικοί παράγοντες? Πρώτο, το ανάστημα που θα πάρει ο όποιος αρχηγός εκλεγεί. Δεύτερον, η πρόταση που θα κάνει ως εναλλακτική κυβερνητική πολιτική. Και από τους εξωγενείς πολιτικούς παράγοντες είναι ότι οι δύο μέχρι τώρα πρωταγωνιστές, η κυβερνώσα παράταξη αφενός και η αξιωματική αντιπολίτευση αφετέρου, δεν θα στέκονται από τη Δευτέρα με τα χέρια σταυρωμένα. Εννοείται. Θα έχουν έναν άλλο αντίζηλο, αντίπαλο, όπως θέλεις πες το, ναι, με τον οποίο θα έχουν πραγματικά να αναμετρηθούν. Ναι, αλλά ξέρεις, υπάρχει μερικές φορές και η αλαζονία της εξουσίας και ο αμοραλισμός του εγώ, τα οποία είναι κακοί σύμβουλοι και πρακτικά γεννάνε τις ανατροπές. Για όλους. Για το Μητσοτάτη, για όλους. Για όλους. Για όλους. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε
την απεργία την οποία έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι στις πορτμιακές γραμμές, στην πραγματικότητα ναυτεργάτες της χώρας. Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας για 48 ώρες, παραμένουν από σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου τα πλοία ακτοπλοείας, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία πραγματοποιεί νέα 48-ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τα έτη 2020 και 2021, αλλά και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν σήμερα τα πλοία όλης της χώρας, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία κήρυξε νέα 48-ωρη πανελλαδική απεργία. Στο θέμα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος των ναυτεργατών Γιώργος Παξινός. Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε την Παρασκευή και το Σαββάτο με τρίωρη στάση εργασίας λόγω της επικείμενης εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα. Αποφασίσαμε να μην αποκλείσουμε τους προσκυνητές από το νησί μας και η στάση μας για τη συνέχεια της απεργίας θα κριθεί από το τι θα αποφασίσει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Σχετικά με τα αιτήματά μας, το κυριότερο αίτημά μας είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτές είναι ανυπόγραφες μετά το 2019 και συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα. Ερωτηθεί σχετικά με τις αντιδράσεις των πολιτών όσον αφορά τις κινητοποιήσεις, ο κύριος Παξινός απάντησε τα εξής. Ήταν θετική στο αίτημά μας. Και η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και των προσκυνητών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική σχετικά με τη στάση μας. Όσο για το προσωπικό ασφαλείας, ο κύριος Παξινός απάντησε μεταξύ άλλων ότι δεν χρειάζεται, καθώς τώρα πλέον υπάρχει το πλωτό ασθενοφόρο. Σχετικά με το προσωπικό ασφαλείας, υπάρχει προσωπικό ασφαλείας μόνο για τις ανάγκες των πλοίων, μετά την άφιξη του πλωτού ασθενοφόρου τον προηγούμενο μήνα. Όπου το πλωτό ασθενοφόρο είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό για την τοπική κοινωνία και τα νησιά των Παξών και των Διαποντιονύσων. Μπορεί να κάνει τις διακομιδές. Έχει πολύ καλό ιατρικό εξοπλισμό και θεωρούμε ότι μαζί και με τη μηχανή που προσθέθηκε τώρα για ταχεία επέμβαση δυναμώνει πολύ το αίσθημα των κάτοικων των νησιών. Όχι, δεν έχουν πλοίο, δεν έχουν προσωπικό ασφαλείας για δρομολογία. Αυτά μπορούν να καθορίζονται από το λιμεναρχείο μόνο για κάποιο έκτακτο συμβάν. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί στην ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Το θέμα της δημόσιας υγείας, των αναγκαιοτήτων και των πραγματικοτήτων που αφορούν το μοναδικό νοσοκομείο της Κέρκυρας, με αυτή τη δημόσια παρέμβαση του βουλευτή Κέρκυρας Νέας Δημοκρατίας, του Στέφανο Κίκα, που ζήτησε να υπάρξουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για να έρθουν γιατροί έχοντας κίνητρα να δηλώσουν την Κέρκυρα ως χώρο παραμονής και εργασίας. Είχαμε άμεση αντίδραση και παρέμβαση της ομάδας υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Μαρία Γονίδη από την ομάδα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στο ΣΤΑΡΤ. Απάντηση στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας έδωσε η ομάδα υγείας ΣΥΡΙΖΑ. Στο θέμα αναφέρθηκε το μέλος της ομάδας υγείας ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας Μαρία Γονίδη μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ. Να απαντήσω στις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Γκίκας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς θα μπορούσε να ενισχυθούν οι υγειονομικές δομές στην Κέρκυρα. Εμείς, σαν ομάδα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, βγάλαμε μια ανακοίνωση, διότι μας φάνηκε ότι ο κύριος Γκίκας με τις προτάσεις που έκανε, πιο πολύ ήθελε να δείξει ότι ασχολείται και με αυτό, γιατί επί της ουσίας ήταν προτάσεις οι οποίες τις χαρακτηρίζουμε από επικίνδυνες έως αστείες. Και για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θα πρέπει να πούμε ότι μετά από 2 χρόνια πανδημίας, η κυβέρνηση συγκεκριμένη έχει αποδείξει ότι την πανδημία την έχει αφήσει στην τύχη της, εμάς μας έχει αφήσει στην τύχη μας και έχει αποτύχει, περισσότερο δεν γινόταν, στη διαχείριση όλου αυτού του κακού που μας έχει βρει. Και γιατί έχει αποτύχει? Έχει αποτύχει γιατί ήδη μετράμε
πάνω από 18.000 νεκρούς. Να θυμίσω ότι στο 7μηνο του εγκλεισμού μετρήσαμε 15.000 νεκρούς και αυτό οπωσδήποτε δεν σημαίνει μια επιτυχία. Το δεύτερο πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι δημόσιες δομές υγείας, τόσο τα κέντρα υγείας όσο και τα γενικά νοσοκομεία και πανελλαδικά αλλά και στον τόπο μας στην Κέρκυρα, έχει φανεί ότι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Το ΜΕ νοσοκομείο ξαναέγινε εμβολιαστικό κέντρο και αυτό δεν το λες επιτυχία, όταν με μεγάλες φανφάρες και πανηγυρισμούς το ΜΕΓΑ εμβολιαστικό εγκαινιάστηκε το Μάιο για να κλείσει το Σεπτέμβρη. Το Γενικό Νοσοκομείο λοιπόν γίνεται και πάλι εμβολιαστικό κέντρο, γίνεται μονοθεματικό, αποκλείονται οι ασθενείς, οι χρόνοι, έγινε μια προσπάθεια να αποκλειστούν και τα χειρουργεία, αλλά ευτυχώς το πήραν πίσω και τουλάχιστον γίνονται κάποια χειρουργεία τακτικά. Είναι υποστελεχωμένο. Το Κέντρο Υγείας της πόλης, το οποίο επισκέφθηκα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα υγείας και με τον βουλευτή μας, είναι υποστελεχωμένο. Έχει μετατραπεί και αυτό σε κέντρο εμβολιασμού, χωρίς να μπορεί τους χρόνους να τους αντιμετωπίσει. Διακόπηκαν οι εμβολιασμοί κατοίκων, κάτι που είναι πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κεντρική Κέρκυρα και την νότια Κέρκυρα, που εξυπηρετούνται από το Κέντρο Υγείας της πόλης, το παλιό ΙΚΑ. Και επιπλέον έρχεται ο κύριος Γκίκας, ο οποίος κάνει κάτι προτάσεις του τύπου επικίνδυνες, τις χαρακτηρίζουμε, όταν λέει ότι θα μπορούσαν, αντί να πάρουν την άδεια τους το προσωπικό του νοσοκομείου, να αμείβονται διπλάσια, δηλαδή μιλάμε για υπερεργασία σε ένα προσωπικό εξουθενωμένο και εξοντωμένο όλα αυτά τα χρόνια. Προτείνει ένα μπόνους τύπου ελεημοσύνης για τα διόδια και αν αυτά δεν είναι αστεία, πείτε μου τι είναι. Και αυτό φαίνεται από τις προτάσεις του, ότι ούτε μεταξύ τους σε αυτό το χώρο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν συνεννοηθεί τι κάνουν, τι έκαναν και τι θα μπορούσαν να κάνουν ή τι θέλουν να κάνουν. Νότια Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, όπου το σκουπίδι καλά κρατεί. Σε αδιέξοδο επί της ουσίας βρίσκεται η Δημοτική Αρχή, καθώς δεν έχει σταθμό μεταφόρτωσης. Η σύμβαση με το Δήμο Κερκυρίων δεν έχει προχωρήσει και στην πράξη ακυρώθηκε και μια προσπάθεια σύμβασης με ιδιώτη. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και μέρα με τη μέρα καταγράφουμε και διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, με τεράστια ζητήματα για το ποια είναι διαχείριση σήμερα και στα πλαίσια ποιας κείμενης νομοθεσίας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Σε κλειό σκουπιδιών εξακολουθούν να βρίσκονται ολόκληρες περιοχές στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας ακόμη και σήμερα, παρότι την περασμένη εβδομάδα ανανεώθηκε η σύμβαση με τον εργολάβο για την αποκομιδή τους. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Νότιας Κέρκυρας Αντώνη Βλάση, μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί σε διάφορες περιοχές συνολικά περί τους 100 με 150 τόνους σκουπιδιών, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες με προσωπικό ασφαλείας και τα λίγα απορρίμματοφόρα που διαθέτει ο Δήμος για την απομάκρυνσή τους. Εκτίμησε δε ότι η κατάσταση θα αλλάξει από την Κυριακή, που θα αναλάβει ο εργολάβος και η αποκομιδή όλων των σκουπιδιών θα έχει ολοκληρωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μέσα σε μία εβδομάδα. Από τότε που έγινε η προσφυγή του κυρίου Γκούση στην επιτροπή του άρθρου 152, τα σκουπίδια έμειναν στο δρόμο. Χρησιμοποιούμε προσωπικό ασφαλείας και δικά μας απορρίμματοφόρα για να απομακρύνουμε σκουπίδια έξω από εκκλησίες, σχολεία και άλλα, τόνισε ο κύριος Βλάσης. Διευκρινίζεται πάντως ότι σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της παράταξης Δημοσίν, Νίκος Γκούσης, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ευθύνεται για τη διακοπή της μεταφοράς, τονίζοντας ότι ο Δήμαρχος Κώστας Λέσης αποποιείται τις ευθύνες και τις φορτώνει στην αντιπολίτευση. Ωστόσο, εδώ και ένα μήνα περίπου, αρκετές περιοχές του Δήμου έχουν μετατραπεί σε χωματερές από τα σκουπίδια που έχουν ξεχυλήσει από τους κάδους, δημιουργώντας βουνά σκουπιδιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τον κύριο Βλάση, μεγάλες εστίες έχουν δημιουργηθεί στον Άγιο Ματθαίο, στους Βουνιατάδες, στον Κάβο, στα Μωραΐτικα, στην Παυλιάνα και στο Πεντάτη. Οι φωνές διαμαρτυρίες πάντως μέρα με την ημέρα πυκνώνουν. Στον Άγιο Ματθαίο, για παράδειγμα, σε απόσταση 30 μέτρων από τα σκουπίδια, βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, ενώ 100 μέτρα πιο κάτω ο Παιδικός Σταθμός. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είχαμε στην πόλη της Κερκυράς μια κινητοποίηση. Θα δείτε γιατί. Είναι από ιδιοκτήτες παιδικών βρέφων νηπιακών σταθμών. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τα βάουτσερ, όπου μπορεί, εάν δεν, αν δεν υπάρχουν θέσεις στις δημοτικές μονάδες, στους δημοτικούς βρέφων νηπιακούς σταθμούς, ένας γονιός να πάει το παιδί του σε έναν ιδιωτικό βρέφων νηπιακό σταθμό και η πληρωμή γίνεται μέσω του βάουτσερ.
αλλά θα πρέπει και αυτός ο βρέφων υπηαγός σταθμός να έχει ρευστό για να καλύψει μια σειρά από ανάγκες οι οποίες προκύπτουν και για την πληρωμή του προσωπικού αλλά και για την λειτουργία του ίδιου του σταθμού. Με πάρα πολλά ζητήματα όπως το θέμα της υγιεινής σε πρώτο βαθμό. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί έχουν να πάρουν χρήματα 4 μήνες και περισσότερα στο ρεπορτάζ. Στην πανελλαδική κινητοποίηση των σχολικών λεωφορείων των ιδιωτικών παιδικών σταθμών συμμετέχει ο Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Περιφέρειας Ηπείρου και Ιωνίων Ίσων, Παράρτημα Κέρκυρας. Όπως τονίζουν, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί με τετράμινη καθυστέρηση πληρωμών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, αφού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την πολιτεία, φορολογικές και ασφαλιστικές, και προς τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές τους. Όχι άλλο υπεκμό, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Στο θέμα αναφέρθηκε ο κύριος Γιάννης Σωτηριανός, ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού. Να παρακαλούμε και να ζητιανεύουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα που έπρεπε να έχουν καταβληθεί το αργότερο 15 Νοεμβρίου. Όπως σας είπα, μπαίνουμε στον 4ο μήνα. Το προσωπικό, αλλά και εμείς, δεν είναι εύκολο να στηρίξουμε ένα πρόγραμμα και ειδικότερα όταν απευθυνόμαστε σε μικρά παιδιά, διότι μπορεί κάποιοι να μας θεωρούν αριθμούς. Εμείς όμως μεγαλώνουμε και έχουμε στο χώρο μας παιδάκια από 2,5 μηνών που χρειάζονται φροντίδα, αγάπη, στοργή και φυσικά και εμείς ως ιδιοκτήτες αλλά και το προσωπικό που ασχολείται με τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τη διάθεση και τη χαρά να παράγουν τις δραστηριότητες και το έργο που πρέπει να κάνουν με τα παιδιά. Από τη στιγμή και το προσωπικό που είναι απλήρωτο, φανταστείτε και τώρα τις μέρες γιορτινές που υπάρχουν πόσο δύσκολα και αυτές οικονομικά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα προσωπικά που έχουν και όχι μόνο. Ζητάμε άμεσα να καταβληθούν οι μήνες οι οποίοι μας οφείλονται, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό και η καθυστέρηση αυτή που υπάρχει ως κλάδος. Καταρχήν 10 τελευταία χρόνια δεν έχει καμία αύξηση στα βάουτσερ των παιδικών σταθμών. Μιλάμε για ποσά πάρα πολύ μικρά, 165 ευρώ για παιδικό σταθμό παιδί που μας δίνει το κράτος, που είναι αδιανόητο να στηρίξουμε με τόσο χαμηλά έσοδα τις παροχές μας, αλλά ας το ξεχάσουμε αυτό, κάθε χρόνο μας βάζουν και καινούριους όρους, όπως το ξεκίνημα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των παιδιών κατά την είσοδο και την έξοδο στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή ένα σχολικό λεωφορείο που σταματάει να πάρει ένα παιδί να κλείσει την κυκλοφορία, να βγάλει το κινητό, να αν έχει ίντερνετ, να μπει στη διαδικασία, να σκανάρει την κάρτα του παιδιού, συν την όλη διαδικασία λόγω COVID, θερμομέτρηση, απολύμαση τσάντες κτλ. Για να μπει το παιδί στο σχολικό λεωφορείο. Θέλουμε κάθε παιδάκι 10 με 15 λεπτά να σταματάει το λεωφορείο στη μέση του δρόμου και να γίνεται αυτή η διαδικασία. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο συνιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού. Έχω να πω ότι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δεν θα πρέπει να είναι μόνο σωστό απέναντί μας, αλλά πρέπει να είναι σωστό και απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά είναι ψυχές και τους αξίζει το καλύτερο και η καλύτερη ποιότητα. Δεν παλεύουμε μόνο για την επιχείρησή μας αυτή τη στιγμή για να ζήσουμε, παλεύουμε και για το καλύτερο των παιδιών και να έχουν μια καλύτερη ποιότητα, ώστε αύριο να μπορούν να ζήσουν και να έχουν την καλύτερη δυνατή δυνατότητα που μπορούν. Είναι ο Κυριάκος Μάρες μαζί μου. Κυρίες και κύριοι, να δούμε εντάχει κάποια πράγματα. Θα έχουμε δυνατότητα, κυνηγώντας πάλι το χρόνο, απόψε το βράδυ στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα, να πούμε πολλά. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα σας και πάλι. Τα είπαμε και στο Υπάρχει Θέμα και λοιπόν, έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη από το ΑΣΕΠ. Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτή. Η οποία έχει προεκτάσεις και σε τοπικό επίπεδο. Βεβαίως. Για πες. Κρίνει παράνομες όλες τις προσλήψεις από την ΕΤΑΒ ΑΕ. Μεταξύ αυτών και του σημερινού διευθυντή του Αχιλίου. Η ΕΤΑΒ σύμφωνα είναι η με την απόφαση των ακινήτων που διαχειρίζεται και το Αχιλίο. Το Αχιλίο που στην πραγματικότητα δεν είναι το ΤΑΙΠΕΔ το Αχιλίο, αλλά η ΕΤΑΒ είναι η διαχειριστή των τουριστικών ακινήτων του Δημοσίου. Σύμφωνα με το πόρισμα του ΑΣΕΠ και την απόφαση, όλες οι προσλήψεις στις οποίες προχώρησε η εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου είναι παράνομες, μεταξύ αυτών και του Διευθυντή. Μιλάμε για χρονική περίοδο από 1η-1η-2018, μάλιστα, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μέχρι και σήμερα για τις παράνομες προσλήψεις στην ΕΤΑΔ. Δηλαδή η ΕΤΑΔ είχε μια πεπατημένη. Τι έχει να γίνει. Και με τους προηγούμενους και με τους σημερινούς
Δεν μιλάμε μόνο για προσλήψεις με υψηλούς μισθούς. Ναι. Μιλάμε και για προσλήψεις από την αγορά με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Μονιμοποιήθηκαν σε μια ΑΕ του δημοσίου. Ενώ το δημόσιο δεν κάνει διαγωνισμούς για μονιμοποιήσεις. Το καταλαβαίνεις από την πίσω πόρτα. Και μάλιστα υψηλόμισθοι οι περισσότεροι εξ αυτών. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν που κάνει την παρέμβαση, την κατάδειξη του μεγέθους της υπόθεσης αυτής, μια ανεξάρτητη αρχή. Το και βεβαίως μετά από καταγγελία και του Σωματείου των Εργαζομένων εδώ στο Αχίλιο. Μάλιστα. Να το αναφέρουμε και αυτό. Ναι, ναι, βεβαίως. Τα υπόλοιπα στις εξελίσσεις που θα ακολουθήσουν προσεχώς, φαντάζομαι, διότι κάποια στιγμή θα δούμε αν το ΑΣΕΠ παίρνει αποφάσεις για να εφαρμοστούν και να ισχύσουν ή εκάστοτε κυβέρνηση το γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα νεότερα στοιχεία που έχουμε για την υπόθεση που θα εξελιχθεί, φαντάζομαι, σε σύριαλ με Τράπεζα Πειραιώς παραχώρηση νέου φρουρίου Ακρόπολης της Κέρκυρας, πρέπει να σου τονίσω ένα έγγραφο που ήρθε στη διάθεσή μας από τον κύριο Γιώργο Καρίδη. Μίλησαμε νωρίτερα στην εκπομπή στις 8. Που υποδεικνύει ότι το 2008 υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προτείνει γνωμοδοτή για την παραχώρηση προς το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς των Αγγλικών Στρατώνων του Νέου Φρουρίου με Σωτήρη Μικάλεφ, του χώρου πάρκινγκ και των προσβάσεων στο Νέο Φρούριο, δηλαδή τμήματων που ανήκουν στο δημόσιο ακίνητο για τη δημιουργία του μουσείου. Έτσι ενημερώνει το Δήμο την 1η Δευτέρου του 2011 η κτηματική υπηρεσία νομού Κερκύρας, ναι, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, αλλά εδώ που είναι... πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι είναι ο ιδιοκτήτης του Νέου Φρουρίου. Το Υπουργείο Οικονομικών, ιδιοκτήτης του Νέου Φρουρίου. Ακολούθησε όμως και άλλη απόφαση το 2013, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αρνητική άποψη. Ναι. Επίσης... Και επομένως δηλαδή έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Και την σημερινή και εξέλιξη. Σημερινή, η οποία δεν έχει ληφθεί. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η κτηματική εταιρεία στέλνει ένα σύγγραφο στο Δήμο. Πρέπει να διακόψετε άμεσα, εποχή τρεπεκλίν αυτή, κάθε πράξη διαχείρισης του δημοσίου ακινήτου ως αναρμόδιοι, ενώ μέχρι τότε είχαμε τη χρήση και προγραμματική σύμβαση. Και δραστηριότητα. Έκοβε και μισθός, χρήμα το Υπουργείο ακριβώς. Πολιτισμού. Όχι το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Δήμος Κερκυραίων. Μόνο ο Δήμος τα έπαιρνε. Μόνο ο Δήμος Κερκυραίων. Αν υπάρχει προγραμματική σύμβαση, πρέπει να είναι στα δύο. Ο Δήμος, για να γίνονται απαραίτητες εργασίες. Ο Δήμος Κερκυραίων είχε εισιτήριο. Ο Δήμος Κερκυραίων επί Χρύσαν Σαρλή είχε μισθώσει ένα μέρος της Ακρόπολης του Νέου Φρουρίου και είχαμε ένα νυχτερινό κλαμπ, σου θυμίζω. Επί Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Τρεπεκλή είχαμε προγραμματική σύμβαση. Πάμε στο ζητούμενο. Ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων ακινήτων, δεν πρέπει να παραμείνετε μέσα. Αλλιώς θα προβούμε λέει σε λήψη εταιρεία κατασταλτικών μέτρων σε βάρος μας. Αλλά η ο Τρεπεκλής Δημοτική ευθύε. Αρχή Νικολούζου προφανώς είδε τον τελεσίγραφο και δεν έπραξε αυτό που όφελε να πράξει μια δημοτική αρχή της αριστεράς. Κυρία... Να μπει μέσα στο Νέο Φρουρίο και να πει θέλουμε τη χρήση. Δεν θα μας διώξετε από εδώ. Κυριάκο μου, θα σου πω στο υπάρχει θέμα μερικές λεπτομέρειες για να δούμε και τη λογική των κυρίων αυτών. Ναι, αλλά πρόσεξε, αυτό δεν σημαίνει επειδή χρόνος. Το εγκατέλειψε ο Δήμος ότι το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να το παραχωρήσει σωστά. Οπουδήποτε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί παράλληλα με όλα αυτά τα οποία συζητάμε στο κλινονάστι αυτού του νησιού, δηλαδή στην πόλη, υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με αναπτυξιακές εντός εισαγωγικών πρωτοβουλίες και κυρίως διαδικασίες για ιδιωτικοποιήσεις. Είναι το λιμάνι της Λευκύμης και το όλο θέμα το φέρνει στο προσκήνιο πολύ δυναμικά και μάλιστα συγκρουσιακά με την κυβερνώσα παράταξη ο βουλευτής Κέρκυρας ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέκος Αυλονίτης. Πριν Αλέκτορα αφωνεί σε τρεις, δικαιωθήκαμε δυστυχώς στις επιφυλάξεις που εκφράσαμε μετά τις εξαγγελίες του κυρίου Πλακιωτάκη για το λιμάνι Λευκύμης. Αποκαλύφθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το μόνο επιβατικό λιμάνι της Νότιας Κέρκυρας, δυνάμει πύλη εισόδου στη χώρα και με προοπτικές ανάπτυξης στα πλαίσια της μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιωνίου, οδεύει ολοταχώς προς ιδιωτικοποίηση, με τον ιδιώτη μάλιστα, όπως παραδέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, να είναι αυτός που θα καθορίσει τη δημολογιακή πολιτική στα εισιτήρια των φέρι της πορθμιακής γραμμής με βάση την αγορά. Το επιβατικό λιμάνι
συρρυκνώνεται σε ένα μικρό κομμάτι της υπάρχουσας εγκατάστασης, ενώ η υπόλοιπη χρήση θα αφορά ιδιωτική μαρίνα σκαφών. Επιπλέον τα 2 εκατομμύρια ευρώ για δίθεν παρεμβάσεις, που με την πανεκκρουσίες εξήγηλε ο Υπουργός, στην Κέρκυρα δίνονται πρίκα στον ιδιώτη κατά τη συνήθη πρακτική που ακολουθεί και σε σειρά άλλων επενδύσεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δικαίως οι πολίτες της Λευκύμης είναι ανάστατοι, καθώς όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν για αυτούς χωρίς αυτούς σε μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε ερήμην του λευκυμιώτικου λαού και των επιχειρηματιών της περιοχής. Η συνάντηση που για ακόμη μια φορά έγινε σε στενά κομματικό ακροατήριο, χωρίς καν να κληθούν για ενημέρωση κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι πλην του κυρίου Γκίκα, είναι καταδικαστέα και παραπέμπει σε άλλες εποχές. Υπογραμμίζουμε ότι η ευρωπαϊκή πρακτική στο 85% των λιμένων προβλέπει δημόσια λιμάνια με παραχώρηση κάποιων χρήσεων, όπως εξάλλου όριζε ο νόμος 4597 του 2019 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σε καμία περίπτωση ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση. Οι παραχωρήσεις αυτές επιπλέον θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα για συγκεκριμένες χρήσεις, να προσδίδουν προς τη θέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες, τους παραλιμένιους δήμους και τους χρήστες του λιμανιού και το σημαντικότερο να προσφέρουν στην εθνική οικονομία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του λιμανιού της Λευκύμης, καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ικανοποιείται, γι' αυτό και προκύπτει αμήλικτο το ερώτημα ποιους σκοπούς εξυπηρετεί αυτού του είδους η παραχώρηση ολόκληρου του λιμανιού στον ιδιώτη επενδυτή και μάλιστα για ένα ποσό που θα μπορούσε εύκολα να εξασφαλιστεί από δημόσιες επενδύσεις. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούμε άμεση και καθολική ενημέρωση, εξαντλητική διαβούλευση και συζήτηση με τους πολίτες για το μέλλον του λιμανιού της Λευκύμης και ως τότε άρση της δέσμευσης για απόδοση των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον ιδιώτη. Παρακολουθούμε στενά το θέμα αυτό σε συνεργασία με τους πολίτες της Νότιας Κέρκυρας και θα παρέμβουμε άμεσα θέτοντας το θέμα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, τοπικής ειδησιογραφίας. Όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε και τα επεξεργαστήκαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Καιρός, διαφημίσεις, στο υπάρχει θέμα σε λίγη ώρα. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τη νύχτα της Παρασκευής 10-12 προς Σάββατο 11-12 στα δυτικά, οι οποίες έως το μεσημέρι του Σαββάτου 11-12 θα επεκταθούν στο σύνορο των Ηπειρωτικών, το Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Κερκυρά αύριο αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελώδεις στα πελάγη, εντάσσεως έως και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.